Η γυναίκα που με τα χέρια της και την τεχνική της θα προσπαθήσει να βάλει τη βίσα στο βιβλίο των ρεκόρ Guinness για την πιο μεγάλη πλεξούδα σκόρδου είναι η Δήμητρα Αθανάσου Βατζορίδου και ήδη έχει πιάσει δουλειά, καθώς η πλεξούδα αυτή θα πρέπει να έχει μήκος 300 μέτρων. Και οι πιθανότητες είναι πολλές γιατί η Δήμητρα πλέκει 1000 σκόρδα μόλις σε 45 λεπτά. Ξεκίνησε η προσπάθεια για το ρεκόρ Guinness, για να μπει τα σκόρδα της βίσας του ρεκόρ Guinness. Πάμε καλά. Πιστεύουμε αύριο να έχουμε καλά νέα. 12 ώρες θα χρειαστούν προκειμένου η γιγάντια πλεξούδα να είναι έτοιμη. Την τεχνική, όπως είπε, την έμαθε με τα χρόνια από τις γυναίκες της Βίσας και λόγω εμπειρίας έχει γίνει η ταχύτερη πλέκτρα, ίσως και ολόκληρης της χώρας. Έμαθα να πλέξω από τις κυρίες από τη Βίσα. Ασχολούμαι την πρώτη χρονιά μέχρι που να μάθεις το πλέξιμο. Είναι δύσκολο, ναι, είναι δύσκολο. Όπως και κάτι καινούργια δουλειά ό,τι ξεκινάς. 15 χρόνια ασχολούμαι με αυτά. Αυτή είναι η δουλειά μου. Είμαι μια αγρότησα, αυτή είναι η δουλειά μου. Η προσπάθεια για την ένταξη της μεγαλύτερης πλεξούδας σκόρδου στο βιβλίο των ρεκόρ Guinness ξεκίνησε από το Επιμελητήριο Εύρου και εντάσσεται ως παράλληλη δράση στην εμπορική έκθεση Αλέξπο 2018. Το ρεκόρ της μεγαλύτερης πλεξούδας σκόρδου στον κόσμο κατέχει η Ουγγαρία με μήκος 255 μέτρα, τουλάχιστον μέχρι να αποδειχθεί πως η βυσιώτικη πλεξούδα είναι μεγαλύτερη. Βρισκόμαστε σήμερα εδώ στο χώρο της εκθέσεως Αλέξπο 2018 και από το πρωί έχει ξεκινήσει προσπάθεια για την κατάρριψη του παγκοσμίου ρεκόρ πλεξούδας σκόρδου. Είναι μια δράση η οποία αποφασίστηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο του Επιμελητηρίου και το σκεπτικό της όλης αυτής ενέργειας είναι να μπορέσουμε να κάνουμε ακόμη πιο γνωστό το προϊόν, το σκόρδο Βίσας, το οποίο είναι ήδη γνωστό βέβαια στα πλαίσια της χώρας μας, θέλουμε να το βγάλουμε και προς τα έξω. Γι' αυτό το λόγο και αποφασίσαμε να κάνουμε αυτή τη δράση. Η προσπάθεια γίνεται σε συνεργασία με το συνεταιρισμό σκόρδου της Νέας Βίσας, ο οποίος μας έχει φέρει τα σκόρδα και μας έχει φέρει και το προσωπικό το οποίο πλέκει εδώ την πλεξούδα. Και όπως είδατε και εσείς, μέχρι τώρα πάμε πάρα πολύ καλά. Η κορύφωση θα γίνει βέβαια, όπως είναι και το πρόγραμμα, αύριο το βράδυ μετά τις 7 η ώρα. Τα σκόρδα προσφέρθηκαν από τον Σύλλογο Σκορδοπαραγωγών Βίσας και αφού μετρηθεί η πλεξούδα θα δοθούν στους επισκέπτες της έκθεσης. Για να πιστοποιηθεί ένα ρεκόρ Guinness υπάρχει μία διαδικασία. Το Επιμελητήριο Εύρου έκανε όλες αυτές τις ενέργειες που απαιτούνταν, δηλαδή ήρθε σε συνεννόηση με τον οργανισμό του Guinness. Υπάρχει μία ομάδα πιστοποίησης του ρεκόρ, η οποία βρίσκεται καθ' όλη τη διάρκεια του πλεξίματος στο χώρο που γίνεται η διαδικασία. Πάντοτε η ομάδα είναι τετραμελής, πάντοτε ένας από τους τέσσερις πρέπει να βρίσκεται εδώ και στην ολοκλήρωση θα είναι όλη η ομάδα μαζί, θα κάνει την καταμέτρηση και θα πιστοποιήσει το αποτέλεσμα. Βέβαια, για να μην υπάρχει κάποιο θέμα, καθ' όλη τη διάρκεια της προσπάθειας γίνεται βιντεοσκόπηση από κάμερες που έχουν τοποθετηθεί και φωτογραφικό υλικό, το οποίο όλο αυτό θα συγκεντρωθεί και θα σταλεί με το φάκελο στην Επιτροπή του Guinness.